Εγώ έκλαιγα 5 λεπτά στη γέφυρα χωρίς να ξέρω γιατί έκλαιγα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν υπήρχε ούτε ένας από εμάς που να μην είναι 10 πόντους πάνω από τη γη και να μην κλαίει την ώρα που μπήκαμε στο λιμάνι. Αν δεν έχεις κάνει τη διαδρομή, δεν μπορείς να καταλάβεις το φθάνο. Δεν μπορείς να δεις από πριν τα μάτια των παιδιών που σε κοιτάνε μέσα από το νερό όταν έχουν πηδήξει μέσα στη θάλασσα και έρχονται κολυμπώντας προς το σκάφος. Αυτή την εικόνα δεν μπορείς να τη φανταστείς. Αυτή την εικόνα μόνο τη βλέπεις και από εκεί και πέρα δεν την ξεχνάς. Εγώ στη ζωή μου όλοι δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτές τις εικόνες. Και ιδίως ενός παιδιού που βρισκόταν από την πίσω μεριά, όταν με έστειλε ο καπετάνιος φωνάζοντάς μου «Πες τους να φύγουν για να μην χτυπήσουμε με την προπέλα κανένα παιδί» και τους φώναξα από πάνω «Μπαίντ, μπαίντ, φι χάταρ, φι χάταρ» και το παιδί με κοίταζε από κάτω και γελούσε μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Και μου απάντησε αυτό το παιδί «Μα φι χάταρ φιλ Φαλαστίν». Έβλεπες τα πρόσωπα, το πώς τα πρόσωπα ανοίγουν σαν να είναι όπως ανοίγει ένα λουλούδι. Δεν μπορούσα να φανταστείς ότι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια αποκλεισμένοι μπορεί να έχουν τόση δύναμη, τόση αισιοδοξία και να βγάζουν τόση χαρά και τόσο χαμόγελο.